του πολλά βάρη. Μη του μιλάτε το πρωί. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να κάνω ένα πεντικιός. Ναι, περάστε. Από εδώ σας συνοδεύσει η Δέσποινα. Με λένε Δέσποινα. Α, και εμένα Άρτ. Χάρηκα. Θέλετε να περάσουμε. Πάνω. Ναι. Κάνουν οι άντρες συχνά τώρα παιδικιός ή είναι γυναικείο? Όσο πάνε κάνουν περισσότερο οι άντρες τώρα πια. Μπορώ να πω ότι κάποιες φορές μπορούν να κάνουν περισσότερο οι άντρες και από τις γυναίκες. Αυτό που έριξες μέσα τι είναι? Είναι ειδικά άλατα για να μαλακώσουν καλύτερα τα πόδια και το δέρμα. Σαν χάπι είναι που βάζουμε αναβράζα. Σαν βιταμίνη. Πόπα, αναβράζα. Θέλεις να μου δώσεις το ένα σπόδι? Μισό, αυτό τι είναι? Είναι τροχός. Είναι ειδικό εργαλείο για μανικιούρ πεντικιούρ που βοηθάει. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, έλα. Απλά θα γαργαλιστείς λίγο. Αν είσαι ζηλιάρης θα το καταλάβω. Ναι, αλλά με δυσκολεύεις τώρα. Είσαι ολόκληρος άντρας. Κάνε λίγο υπομονή, βρε Άρτ. Γαλάει αυτό. Ρε, γαργαλάει αυτό. Ναι, αλλά θα σου αφήσει λίγο και μαλακό δέρμα. Να σου πω, μπορούμε να κάνουμε και ένα σφράγισμα. Γλυπτική κάνεις. Τι κάνεις ακριβώς? Βέβαια, τι είναι αυτό πάλι? Αυτό είναι εργαλείο, λέγεται τροχολιθάκι. Και κάνει εμβόλια? Όχι. Θα με βοηθήσει να σηκώσω τα πετσάκια γύρω από τα δίχτυα σου. Θα σκουπίζουμε πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό να σκουπίζουμε πολύ καλά τα πόδια μας και ιδιαίτερα την περιοχή γύρω από τα δάχτυλα. Γιατί η υγρασία που μένει ανάμεσα από τα δάχτυλα δημιουργεί μύκητες. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Θεσσαλονίκη που έχει υγρασία πολύ. Άσχετο είναι. Κάτσε, κάτσε. Το φοβάμαι λίγο. Έχει αιμοπιστοσύνη, μη φοβάσαι. Χαλαρά, ηρέμησε. Δεν είναι τόσο τραγικό. Θα δεις πόσο ωραία και καθαρά περιποιημένα νύχια θα έχεις μετά. Γιατί δεν με δένετε καλύτερα? Βλέπω εδώ πέρα ότι έχεις κόψει τα νυχάκια λίγο μόνος σου. Και δεν έχεις κόψει και καθόλου καλά. Δεν έχω άνθρωπο να μου κόβει τα νύχια. Γιατί έκοψε τα νύχια σου τόσο κοντά? Τρώω τα νύχια μου. Και των ποδιών. Άρτ, δεν πρέπει να κόβεις τα νύχια σου τόσο κοντά. Δεν χωρούσες το παπούτσι. Είδες τον έρωτα της κοκκίνου? Τον είδα. Σ' αρέσει? Αν αρέσει εκείνη. Τώρα αφού κάνω τα νύχια μου μπορώ να βάλω και ανοιχτό παπούτσι. Θα κάνουμε ένα ωραίο μασάζ με μια ειδική κρέμα. Θα σου κάνω και μασάζ τα πόδια σου. Αν πονάς θα είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Ευτυχής. Άρτ, τελειώσαμε. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εκτός και αυτό να σου προτείνω κάτι που έκανε ο Μπέκαμ στα πόδια του. Τι έκανε ο Μπέκαμ? Έβαψε τα νύχια του μαύρα. Τώρα και δεν νομίζω. Και πιο συγκεκριμένα μπορούμε να βάψουμε ένα νύχι και να σου κάνω και κάποιο σχέδιο κινέζικο, αν θες. Δεν είναι γυναικείο. Όχι, όχι. Δεν είναι γυναικείο. Άλλωστε το σχέδιο που σου έκανα συμβολίζει το καλό και το κακό. Θα βγω έξω με αυτές. Δεν είσαι ο μόνος. Κάθε μέρα από εδώ φεύγει κάποιος με μια τέτοια σαγιονάρα.